Τρέφα συζήτηση περί της εξόδου από τα μνημόνια. Θα έχουμε τη δυνατότητα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τον κύριο Άγγελο Χάγιο. Είναι μέλος πανελλαδικού συντονιστικού οργάνου της Ανταρσία. Καλησπέρα, κύριε Χάγιο, είστε καλά? Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Να είστε καλά και καλό κουράγιο στη νέα περίοδο. Είστε μονίμως δρόμους, τρέχετε από εδώ και από εκεί, φαντάζομαι. Ετοιμάζουμε τη μεγάλη κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη. Θα ανεβείτε πάνω? 8 του μηνός Σεπτεμβρίου. Όπου έχουμε δύο μεγάλα γεγονότα. Πρώτον, το νέο υποτιθέμενο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του Τσίπρα. Ναι. Μια νέα πολιτική απάτη, λέμε εμείς, θα το εξηγήσω παρακάτω. Και επίσης είναι τιμόμενο κράτος και τιμόμενο πρόσωπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα είναι εκεί. Ακριβώς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες προείστανται του άξονα εδώ του επιθετικού, στον οποίο συμμετέχει και η ελληνική κυβέρνηση, με Ισραήλ, με Αίγυπτο και Κύπρο, και προείσταται και στις διεργασίες στα Βαλκάνια εδώ, τις επικίνδυνες διεργασίες στις οποίες ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών έχουν αναλάβει ρόλο επάρχου. Είναι φανερό. Δηλαδή, ναι. Πρόκειται για μια μεγάλη κινητοποίηση και παίρνοντας μπάλα από την εισαγωγή σας, αυτό είναι τώρα το τρέχον, ας το πούμε, καθήκον, βέβαια μέσα σε μια συζήτηση και αντιπαράθεση για το μεγάλο θέμα των μνημονίων. Εσύ, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι έχουμε μπροστά μας τέταρτο μνημόνιο. Και ότι δεν τελειώσαμε ποτέ, για παράδειγμα. Είναι κριτική του κόμματος της εξωματικής αντιπολίτευσης. Εσείς τι λέτε, το ίδιο? Κάθε άλλο λέμε το ίδιο, διότι το τρίτο μνημόνιο το ψήφισαν ως γνωστόν μαζί. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, η Ένωση Κεντρών, το ποτάμι. Και ας μην ξεγελιόμαστε. Όλη η αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων δυνάμεων δεν φύγει στο ελάχιστο τα κρίσιμα ζητήματα της μνημονιακής φυλακής, την οποία μας έχουν εξαγγείλει μέχρι το 2022, εγώ θα έλεγα μέχρι το 2060. Μιλάει κανείς για τη μείωση του χρέους, το οποίο από 120% έχει πάει 180% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Επισημαίνεται, μιλάει κανείς στο πεδίο της πολιτικής. Μιλάει κανείς πρακτικά τώρα για το 1.000.000 των ανέργων συν τις 500.000 νέων, οι οποίοι ουσιαστικά εκδιώχθηκαν, ας το πούμε, από τον τόπο μας για να βρουν δουλειά στις χώρες της Ευρώπης κυρίως, αλλά και της Μέσης Ανατολής και αλλού. Μιλάει κανείς για αυτά. Μιλάει κανείς από μεταξύ τους που κάνουν τώρα, υποτίθεται, μια αντιπαράθεση, ας πούμε, γιατί είναι αντιπαράθεση ποιος θα είναι στην κυβέρνηση, ποιος θα έχει το πάνω χέρι. Δεν είναι ουσία. Το λέω αυτό διότι... Δηλαδή θεωρείτε ότι οποιαδήποτε πολιτική, όποιος και αν έρθει, όποιος κάνει στην κυβέρνηση, δεν θα αλλάξει πολιτική? Η πολιτική είναι συμφωνημένη, δεν το λέμε εμείς, είναι πραγματικό γεγονός. Ναι, δεν τολμάει κανείς τους, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ποτάμι, ούτε το ΠΑΣΟΚ, να θίξει το μνημονιακό βάρβαρο καθεστώς, το οποίο είναι ένα βάρβαρο καπιταλιστικό καθεστώς δηλαδή, αλλά δεν τολμάει να το θίξει κανείς. Κοιτάξτε, στις 8 του Σεπτέμβρη έρχεται το καινούριο κλιμάκιο του ευρωελέγχου, στις νέες συνθήκες. Να δείτε τους τεμενάδες. Να δείτε, πώς να το πω, την νέα πραγματικότητα της φυλακής που αντικαθιστά, υποτίθεται, την τρέχουσα, πώς να πω, εφαρμογή των προγραμμάτων, τη φυλακή την μνημονιακή, η οποία έχει μέσα περικοπή συντάξεων, μισθών, ανεργία, έχει περικοπές στο δημόσιο, πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση για τα δάση και τις πυρκαγιές. Μια σοβαρή πλευρά, πέρα από το θεσμικό πλαίσιο, είναι οι μνημονιακές πολιτικές, οι οποίες μείωσαν το προσωπικό, μείωσαν τον εξοπλισμό. Δεν μιλάει κανείς για τους προϋπολογισμούς και στο θέμα της δασοπροστασίας και στο θέμα των πυροσβεστικών μέσων του προσωπικού. Δεν μιλάει κανείς για το ίδιο, για τις ανάγκες, την παιδεία, την υγεία κλπ. Γιατί αυτά είναι προκαθορισμένα στο σφαγείο αυτής της βαρβαρότητας της φυλακής. Και έρχεται ο Τσίπρας τώρα να μας πει ότι μας βγάζει από τα μνημόνια, όταν προαναγγέλει ότι θα δώσει κάποια ψίχουλα. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Παιδιά, λέει, μην μιλάτε. Αυτή είναι η πραγματικότητα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός του άξονα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ισραήλ κλπ. Αλλά το δίλημα είναι εξής: τα ψίχουλα ή νέες απώλειες, ας πούμε, που μπορεί να έρθουν με απολύσεις από τη Νέα Δημοκρατία. Ή
Ο άγνωστος δρόμος εκτός ευρώ. Μάλλον το είναι δίλημα, τρίστρατο είναι. Ναι, το δίλημα δεν είναι τρίλημα, είναι δίλημα. Ναι, διότι από τη μια πλευρά είναι όσοι με διάφορους τρόπους υπηρετούν αυτή την πολιτική. Κοιτάξτε, ναι, κύριε Κουφόπουλε, δεν θα τολμούσε η Νέα Δημοκρατία όχι να μιλήσει. Ο Μητσοτάκης, ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης, παρακολουθώ και το ρεπορτάζ του σταθμού σας. Δεν θα τολμούσαν να μιλήσουν, δεν τολμούσαν να κυκλοφορούσαν εάν υπήρχε αριστερή πολιτική, αριστερή κυβέρνηση και με λαό σε κινητοποίηση κλπ. Την παλινόρθωση της δεξιάς και της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση εννοώ και στην Ανατολική Ευρώπη την προκάλεσαν εκτός από τις κοινωνικές συνθήκες, την οικονομική κρίση κλπ. Κλπ. Οι πολιτικές επιλογές των αριστερών δυνάμεων που είτε μπήκαν σε κυβερνήσεις και εφάρμοσαν πολιτικές λιτότητας, αντεργατικές, αντιλαϊκές πολιτικές, ή το κυριότερο, υποκλίνονται, δεν τολμάνε να αμφισβητήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το αφήνουν αυτό το πεδίο στη Λεπέν, στους ακροδεξιούς της Αυστρίας και με αποτέλεσμα. Να συμφωνήσω ειδικά σε αυτό, έχετε δίκιο από με αποτέλεσμα. Και, και το παράδειγμα του Ομπάμα με τον Τραμπ είναι χαρακτηριστικό, το πιο χαρακτηριστικό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή, πού θα πάμε. Κοιτάξτε, ο αγώνας ο δικός μας, εκτός από τους δρόμους στους οποίους αναφερθήκαμε τώρα, σε αυτή τη φάση, είναι, πώς να το πω, να σηκώσουμε ένα συναγερμό, πώς να το πω, να πω μια καλύτερη έκφραση, ένα ξεσηκωμό και λαϊκό και αριστερό. Δηλαδή, δεν αξίζει στους πραγματικούς αριστερούς, γιατί στους αριστερούς πραγματικούς δεν βάζω πλέον τους Σιριζέους, δεν μπορεί να θεωρείται αριστερή μια πολιτική και μια κυβέρνηση η οποία εφαρμόζει τέτοιες πολιτικές. Ναι. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, εξορισμού δηλαδή. Μην τρελαθούμε. Φτάσαμε στο παράλογο πλέον, ας το πούμε. Να θεωρούνται αριστερές αυτές οι κινήσεις. Είναι έξω από το τόξο της αριστεράς. Λοιπόν, να ξεσηκωθούμε και να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, οι οποίες αφορμή είναι τώρα και ένα πρώτο βήμα η υπόθεση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έχουμε μπροστά μας την εφαρμογή όλων των αντιλαϊκών αντεργατικών μέτρων που είναι ψηφισμένα παλιότερα ή ψηφίζονται τώρα. Έχουμε εδώ την επέλαση του αμερικανονατοϊκού παράγοντα, μια νέα αμερικανοκρατία, ας την πω, με τις βάσεις που αναπαράγονται και ανασυγκροτούνται στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, στην Κάρπαθο ετοιμάζει ο εταίρος του Τσίπρα, ο Καμένος και αλλού. Λοιπόν, να ξεσηκωθούμε, να μην πάει ο μάχημος αριστερός κόσμος, ο οποίος δίνει το παρόν του, δίνει το παρόν του εκεί στους εκπαιδευτικούς, δίνει ενάντια στα πετρέλαια και τις εξορίξεις. Να σας πω όμως τον αντίλογο. Εάν δεν πάει, γιατί είναι ξανά το φαινόμενο η Πασόκ δεξιά των προηγούμενων δεκαετίων. Ακόμα χειρότερο τώρα. Και ακόμα χειρότερο. Γιατί σου λέει, πίσω από τη φράση αξιολόγηση που λέει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, κρύβονται οι απολύσεις. Και στο δημόσιο τομέα. Και πίσω από την αξιολόγηση της Όλγας Γεροβασίλη, ναι, είναι μια ήπια, μια πιο χειριστική, ας την πούμε, και πονηρή εκδοχή. Δεν έχει κάνει απολύσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσίων δεν έχει κάνει, αλλά κοιτάξτε τώρα, κοιτάξτε κύριε Κουφόπουλε. Για να είμαστε δίκαιοι στην κριτική, δεν έχει κάνει. Ναι, επειδή προέρχομαι και από αυτό το χώρο και έχω εργαστεί, κοιτάξτε, ναι, όταν εφαρμοστεί η ηλεκτρονική αξιολόγηση, γίνεται μια κατάταξη του προσωπικού. Αυτή η κατάταξη του προσωπικού, ναι, έχει συνέπειες, οι οποίες μπορεί είτε από την παρούσα κυβέρνηση, αν υπάρξει μνημονιακή επιταγή, είτε από μια άλλη κυβέρνηση, ναι, αμέσως, όπως ο νόμος του Κατρούγκαλου. Όπως ο νόμος του Κατρούγκαλου. Σου λέει, εγώ δεν σου κόβω τις συντάξεις. Αλλά από τη στιγμή που σου κάνει την, ναι, διαφορά, την προσωπική, ας το πούμε. Έρχεται μόνο. Με Κατρούγκαλο, με Τσίπρα και με όλο το υποτιθέμενο αριστερό και κομμουνιστικό, τι φλανάχη. Η τύχη τους, για να μην πω καμιά πιο βαριά κουβέντα, είναι κρίμα δηλαδή. να μην πω καμιά πιο βαριά κουβέντα με δάφτους. Σας το λέω γιατί θυγόμαστε όλοι και προσωπικά, οικογενειακά, τα παιδιά μας, πώς το λένε. Καταλαβαίνω πώς. Λοιπόν, η προσωπική διαφορά είναι τεράστια. Με όλους αυτούς. Αυτό το παιχνίδι είναι που παίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ας το πούμε, και γι' αυτό μιλάω για πολιτική απάτη. Κοιτάξτε, δεν μπορεί, μας δουλέψανε μια φορά το 2015. Γιατί ήταν, πώς να το πω, σχεδιασμένο να γίνει. Όχι ακριβώς όλο αυτό το σφαγείο όπως έγινε, αλλά όταν είσαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στο ευρώ, μη μου πεις ότι δεν μπορεί να καταλάβει ένας πολιτικός και μάλιστα έμπειροι πολιτικοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση ότι θα οδηγηθούμε σε αυτό το σφαγείο, μικρότερο ή μεγαλύτερο, έγινε το μεγαλύτερο δυνατό. Δεν μας μετά υποτίθεται ότι κάναν διαπραγμάτευση εντός του μνημονίου και είδαμε τα αποτελέσματα της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Τώρα υποτίθεται θα κάνουν διαπραγμάτευση επί αυτών που διαπραγματεύτηκαν και τα στα οποία υποχώρησαν, τα ψήφισαν, τα έχουν βάλει μέσα σε νόμους
και σου λέει ψήφισέ με να πούμε για να σου δώσω κανένα ψίχουλο. Δεν πρόκειται ούτε ψίχουλα να δώσουν. Μάλιστα. Δεν πρόκειται, είναι φοβερή κατάσταση. Δηλαδή, τα έχετε όμως κύριε Χάιο περισσότερο με το ΣΥΡΙΖΑ παρά με τη Νέα Δημοκρατία για να το γυρίσω εγώ. Εμείς, όχι, εγώ για να το γυρίσω, για να το αντιγυρίσω. Κάνουμε πολιτικό διάλογο, έτσι δεν θέλω να υπάρξει. Ακριβώς, πολύ ωραίο και ψηλού επίπεδου για να το αντιγυρίσω. Αναζητώ τις ευθύνες της αριστεράς, η οποία δεν επιτρέπεται εξορισμού, να το πω έτσι, από το ρόλο της, να βάζει πλάτη στην παλινόρθωση της δεξιάς. Δεν επιτρέπεται να εφαρμόζει δεξιές πολιτικές, διότι πάβει να είναι αριστερά. Και επομένως, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τη δεξιά πολιτική, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την καπιταλιστική βαρβαρότητα και την μνημονιακή φυλακή στην οποία μας έχουν βάλει, είμαστε υποχρεωμένοι να συγκρουστούμε με όποιον κυβερνάει κάθε φορά, προκειμένου να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος. Δηλαδή, μιλάμε για ένα από. Δεν έχω δυστυχώς, κύριε Χάγιο, δεν έχω άλλο χρόνο. Ένα τελευταίο. Δυστυχώς, ζητώ συγγνώμη. Μιλάμε για ένα απελευθερωτικό ρεύμα το οποίο θα μας βγάλει έξω από αυτή τη φυλακή. Θα μας βγάλει έξω από τα μνημόνια, έξω και ό,τι κατακτήσαμε σε αυτόν τον τόπο, είπατε κι εσείς κάποιες κατακτήσεις μετά τη μεταπολίτευση, έγιναν διότι ήταν απειλητική η αριστερά και απειλητική το κίνημα. Απειλητικό το κίνημα. Σας ευχαριστώ. Δεν ήταν διαχειριστική και κυβερνώσα η αριστερά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Από την Ανταρσία.